Τηλεφωνική μας γραμμή, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Κύριε Κοντονή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Κοντονή, ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε σε σχέση με την επίθεση στο εφετείο, την έκρηξη της βόμβας. Κοιτάξτε, είναι μια πράξη απολύτως καταδικαστέα, και γιατί κυρίως είναι αποτρόπαιη. Εκτός από την πρόκληση υλικών ζημιών, από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν στόχευαν μόνο σε αυτό που σας είπα, την πρόκληση υλικών ζημιών, αλλά και στη ζωή του φύλακα. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει, κύριε Κοντονή? Διότι δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, γιατί τώρα πηγαίνω ακριβώς στο εφετείο να ενημερωθώ. Υπήρξε πυροβολισμός ή πυροβολισμοί, δεν το ξέρω αυτό, εναντίον του φύλακα, ο οποίος ένας εργαζόμενος εκτελούσε εκείνη την ώρα τα καθήκοντά του, ευρισκόμενος στην εργασία του, και πυροβολήθηκε ο άνθρωπος, προφανώς με σκοπό να σκοτώσει. Αυτό έχει προκύψει από κατάθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δεν ήταν μόνο υλικές ζημιές. Βλέπουμε, αν μας λέτε για πυροβολισμούς εναντίον των φρουρών που ήταν στο εφετείο. Του φρουρού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκτελούσε την υπηρεσία του, την εργασία του, ένας εργαζόμενος, ο οποίος ήταν εκείνη την ώρα στη θέση του και δέχτηκε αυτή την άνανδρη και άθλια επίθεση. Κύριε Κοντονή, πώς σας προβληματίζει αυτή η ενέργεια, αυτή η επίθεση? Είχαμε το τελευταίο διάστημα αρκετές επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας με τη σύλληψη του βομβιστή, με τα τρομοπακέτα που είχαν στείλει στον Λουκά Παπαδήμο. Τώρα έχουμε μια επανεμφάνιση ενός χτυπήματος. Σας ανησυχεί? Θα αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες? Κοιτάξτε, αυτά είναι ζητήματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το οποίο από ό,τι διαπιστώνετε και από ό,τι είπατε, όλη η ελληνική κοινωνία το βλέπει, έχει τρομερές επιτυχίες σε όλα τα πεδία δράσης του. Είτε είναι εγκληματικές οργανώσεις, είτε τρομοκρατία, οτιδήποτε. Αυτά θα τα δρομολογήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εκτιμάτε, κύριε Υπουργέ, ότι έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα στην καρδιά, όπως λέμε, της δικαιοσύνης, ένα από τα μεγαλύτερα δικαστικά μέγαρα? Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη είναι ένα ανάγχωμα στην παρανομία και στην εγκληματικότητα. Οπότε δεν μου κάνει εμένα εντύπωση ότι οι συγκεκριμένοι έβαλαν κατά της δικαιοσύνης, έτσι γενικότερα, ας το πω. Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία με ανοιχτά θέματα που υπάρχουν στη δικαιοσύνη. Βάζουμε συνεχώς δύο ζητήματα. Είναι ένα η στάση ενδεχομένως που από κάποιους έτσι διαβάζεται της δικαιοσύνης, και από την άλλη για κοινωνικό ζήτημα του πληστηριασμού. Ναι, προσέξτε με όμως. Δεν θα μπω εγώ σε καμία ερμηνεία τέτοιων αθλειοτήτων και επιθέσεων που συνδυάζονται με την αφαίρεση ανθρωπίνης ζωής. Ούτε εκτιμήσεις θα κάνω. Είναι πράξεις καταδικαστές. Όπου και αν στοχεύουν, και ό,τι και αν έχει στο μυαλό του αυτός ο οποίος τις συγκροτεί και τις υλοποιεί. Οπότε κανένα άλοθη στους τρομοκράτες, κύριε Κοντονή, για κανένα θέμα? Είναι δυνατόν στους τρομοκράτες άλοθη σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, διαφάνειας και απόλυτη δυνατότητα έκφρασης απόψεων και γνωμών να λέμε για άλοθη στην τρομοκρατία? Η τρομοκρατία είναι μια χειροβομβίδα απασφαλισμένη εναντίον της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού και του ομαλού κοινοβουλευτικού βίου. Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και βέβαια θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της έρευνας. Ο κύριος Κοντονής έδωσε ένα νέο στοιχείο. Είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή που μας έδωσε ο κύριος Κοντονής, ότι υπήρξαν πυροβολισμοί σύμφωνα με τη